έγινε τώρα έτσι ξαφνικά. Ούτε μία εισαγωγή, ούτε ένα κόκκινο χαλί, ούτε δύο, πώς να σας πω τώρα, δύο πιάνα να παίξουν έτσι το εμβατήριο. Πώς θα βγω εγώ ο παρουσιαστής, παιδιά, δηλαδή. Πώς θα νιώσω ότι αυτή τη στιγμή είμαι ο πρίγκιπας της ελληνικής τηλεόρασης. Δηλαδή, για... τι έκανα. Α, με τραβάνει κάμερες. Δηλαδή και όποιον τον τραβάνει κάμερες είναι πρίγκιπα, γιατί και μία φίλη μου την τραβούσανε από τα μαλλιά και από την κάμερα και έγινε ρεζίλη. Νομίζω την ξέρω. Ναι, καλά, και ποιος δεν την ξέρει, γιατί αυτή ούτε για τέτοια δεν κάνει. Και αυτό χάλια ήτανε. Μου το στείλανε και το είδα. Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου εδώ κοντά μας, το team που ζητήσατε να το ξαναδείτε για άλλη μια εβδομάδα και καπάκι εδώ πέρα. Μπάρμπαρα Κίρκη, Μαρίνα Λισάνδρου. Απλά αλλάξατε θέσεις τώρα μόνο. Αλλά και θέματα και πράγματα. Γιατί δεν ξέρω πώς το είδατε αυτό το team, ο κάθε ένας με το δικό του και μου λέει: αλλάξατε αυτές τις γυναίκες, βάλτε και την άλλη εβδομάδα μαζί. Αφού το έχετε τόσο ανάγκη, εντάξει. Ναι, μα αυτό. Λοιπόν, παιδιά μου στείλανε λοιπόν, πριν πάμε στο διαγωνισμό, μου στείλανε λοιπόν κάτι και έφτασα στο σημείο να πω ότι και για. Αυτό? Και γι' αυτό ανίκανη είσαι. Δηλαδή το είδα τώρα, προχτές. Δεν το είχα δει ποτέ στη ζωή μου. Ναι. Δεν το έχεις δει. Το έχω εδώ. Θα πεθάνετε στο γέλιο. Δηλαδή δεν έχετε δει πιο κλόουν. Πιο κλόουν στη ζωή σας δεν έχετε δει. Δηλαδή εγώ αν ήμουν άντρας, πιστεύω το προτιμούσα να πάω να κάνω... Να δεις ένα περιοδικό. Ναι, να ανοίξω ένα περιοδικό και να διαβάσω τη Σούπερ Κατερίνα. Τέλος πάντων, αγάπη μου, δηλαδή θέλω να σας πω κάτι, ότι κάποιες από εσάς και για τέτοιο είστε και ατάλαντες εκεί και εκεί και φτηνές. Λοιπόν, πάμε τώρα. Όχι, δεν πάμε. Πάμε στο διαγωνισμό, Γιάννη, γιατί είμαστε ακριβοί εμείς και να δώσουμε και ακριβό δώρο. Λοιπόν, ακούστε τώρα που θα στείλω τους τηλεθεατές μου. Όλοι εσείς που σήμερα μέχρι αύριο την ίδια ώρα στο ίδιο κανάλι με την ίδια εκπομπή θα κάνετε follow στο Αλέξανδρος κάτω Παύλα Πετρίδης κάτω Παύλα Real στο Instagram ή θα ακολουθήσετε στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο Facebook, όλοι οι καινούργιοι συμμετέχοντες ή θα στείλετε μήνυμα στο minpispapakiahoo.com, θα πάτε στην πανέμορφη Άνδρο, σε αυτό το πολύ ωραίο νησί των Κυκλάδων και στο μοναδικό ξενοδοχείο Περάκης, εκεί στον Ιδρύτης Άνδρο, όπου θα περάσετε καταπληκτικά για 4 μέρες, δηλαδή 3 νύχτες, με τον αγαπημένο ή την αγαπημένη, με όποιον θέλετε, μπας περιπτώσει, και αν θέλετε, όπως λέγαμε και στην προηγούμενη εβδομάδα, και τη μακροζωία που δίνουν τα ζώα, πάρτε το ζωάκι σας και πηγαίνετε να χαλαρώσετε, να περάσετε καλά, γιατί επιτρέπονται τα ζώα, ακόμα και στα πιο κλειδάτα ξενοδοχεία ανά τον κόσμο. Και αν σας πει κάποιος ότι δεν επιτρέπεται το ζώο, υπάρχουν νόμοι πλέον, Μπάρμπαρα, που επιτρέπεται. Σε κάποια θα το συζητήσουμε, να τελειώσω λίγο το διαγωνισμό μου, γιατί το Περάκι θα έχει φύγει και θα έχει φτάσει στη Μύκονο. Και επίσης θα έχετε με το πρωινό δωρεάν ένα δίκλινο δωμάτιο με υπέροχη θέα, πραγματικά τα καταγάλανα νερά των Κυκλάδων. Και βεβαίως για 4 ολόκληρες μέρες, 3 νύχτες, εντελώς δωρεάν. Και θα μου πεις, Αλέξανδρε, πόσες ώρες είναι η Άνδρο και πώς θα κάνουμε τη μετάβασή μας εκεί. Και εδώ έρχεται η νούμερο 1 εταιρεία από Ραφίνα που υπογράφει το πιο άνετο ταξίδι σε Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Ίο, Σαντορίνη, Ηράκλειο. Σε όλα αυτά τα μέρη ταξιδεύει καθημερινά από τη Ραφίνα με 3 πλοία υπερσύγχρονα, η Golden Star Ferries, όπου θα σας δώσει δωρεάν τα εισιτήρια για 2 άτομα, δωρεάν το αυτοκίνητο. Κίνητο ή τη μηχανή, πρώτη θέση παρακαλώ, και όλα αυτά από την εκπομπή μου πεις. Έτσι λοιπόν, ένα σούπερ τυχερός θα πάρετε ένα πακέτο που είναι πάνω από 1000 κάτι ευρώ και θα πάτε εντελώς δωρεάν. Να περάσετε καταπληκτικά, να το διασκεδάσετε. Μέχρι τέλη Οκτωβρίου ισχύει ο διαγωνισμός, ενώ για αυτούς που θα κερδίσουν δεν αγγίνει να πάνε αύριο, μπορεί να πάνε και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και τον Αύγουστο και τον Ιούλιο. Θα μιλήσετε για να κλείσετε και να δείτε τη διαθεσιμότητα και να περάσετε καταπληκτικά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ξενοδοχείο Περάκης και στο φίλο μου τον Φίλιππα που τόσα χρόνια δίπλα στην εκπομπή και τον ευχαριστώ πολύ, αλλά και στην αγαπημένη μου φίλη Μέρη Στυλιανέλη από την Golden Star Ferries που μας ταξιδεύει άνετα, ιδιαίτερα και πάντοτε στην ώρα τους. Γιατί ξέρεις τι έπαθε η φίλη μου η Μαρία την προηγούμενη Κυριακή. Λέει, μου κλείσανε, λέει, να φύγω με μια άλλη εταιρεία. Λέει, δεν είναι η δική σας. Λέω, όχι. Μου λέει, γιατί λένε ότι κάνει 1 ώρα και 40 λεπτά και κάνανε 2 ώρες και 25 λεπτά. Λέω, το 1 ώρα και 40 με το 2 ώρες και 25 θα ζητάγα τα λεφτά μου πίσω. Ναι. Γιατί λένε στο ίντερνετ ότι κάνουν 1 ώρα και 20 ενώ κάνουν 2 ώρες και 40 ή 2 ώρες και 20. Καταρχήν, ναι. Και ξέρεις, το να είναι μια εταιρεία σωστή στο χρόνο της, να σου λέει ότι 2 και 4 φτάνει. Οκ, υπάρχει πάντοτε και το αστάθμητο στοιχείο και ο παράγοντας, να φτάσει 2 και 20, 25. Δεν μπορεί όμως να λέω ότι φτάνει 2 και 5 και να φτάνει 3 και 20. Είναι 40 λεπτά μετά. Πάντως υπάρχει ένας νόμος και στα αεροπλάνα και στα, καράβια, πλοία. Στα ναι. Μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι, σε αυτά τα που σε ταξιδεύουν, ότι έχεις το δικαίωμα να τους πάρεις μέχρι και 1000 ευρώ ανά τέταρτο που αργούν. Τι λες, εγώ δεν θέλω να φτάνω στην ώρα μου λοιπόν, για να σας το πω και ευθέως.
Θέλω να αργείτε και αργήστε και μισή ωρίτσα. Δύο χιλιαρικά και καλά είναι. Ναι. Καλά και 45 λεπτά το κάνετε, εγώ θα περιμένω. Και το έμαθα μόλις όταν ταξίδευα τον Ιανουάριο για Κύπρο. Φτάσαμε στο σημείο δηλαδή να παρακαλάμε να μην φτάσουμε στην ώρα μας. Οκ, εντάξει, να αργείτε τώρα. Το έμαθα όταν ταξίδευα για Κύπρο που άργησε το. Η αεροπορική. Ναι, για κανένα δεκάλεπτο. Βέβαια, αυτό και πρέπει να συγκρέχουν όμως από κάτω με τα φυλάγραμματα που λέμε κάποιοι λόγοι. Ναι. Άμα δηλαδή στον αερολιμένα δεν μπορεί να μπει για να κάνει την αποβίβαση και την επιβίβαση, δεν φταίει τότε η αεροπορική εταιρεία. Όχι. Δηλαδή, ναι, υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι αστάθμητοι παράγοντες. Πάντως, γενικότερα θέλω να σας πω ότι υπάρχει πολλή μουφολογία σε πολλά πλοία και καράβια κτλ. Και βλέπεις πολλά πράγματα που δεν τηρώνται, αλλά επειδή οι Έλληνες έχουμε μάθει να μην μιλάμε, είναι εις βάρος του κοσμάκι. Ναι, έτσι δεν είναι αυτό. Συμφωνώ, ναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα να το πάμε αντίθετα, να πάμε με τα παιδιά, να πάμε μετά με τα θέματα της γυμναστικής και να κλείσουμε με Μπάρμπαρα Κίρκη. Όμως, παιδιά, δεν μπορώ, θα σηκωθώ ένα λεπτό, σε παρακαλώ, γιατί σήμερα ο Αλετράς, ο φίλος μου ο Σταμάτης Αλετράς, ο Αρτοποιός, αλλά και η Τζέννη. Με σοκολατόπιτα καλοκαιρινή και μέσα έχει και κομμάτια παγωτού. Γι' αυτό δεν είναι, είναι μόνο για. Γιάννη. Αχ, από εκεί εδώ με έρχεται. Όχι, θα τη μυρίσετε, θα τη μυρίσετε. Ένα μπισκότο να πάρω. Πάρε ένα. Μην χαλάς όμως τότε. Κοίτα τώρα. Πόπο το. Εντάξει. Όχι, θα τη μυρίσετε. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Όχι, Μαρίνα, και εσύ που δεν τρως. Παιδιά, πες μου, τρως γλυκά. Αλήθεια, τρως γλυκά. Α, θα έρθω το βράδυ στο Ρίο. Το βράδυ θα έρθω με μια πάστα στο Ρίο. Λοιπόν, όχι στο Ρίο, μην πάτε στην πάτα και την ψάχνετε στο μαγαζί, είναι το κλαμπ. Να ρωτήσω κάτι. Γιάννη, πες μου ειλικρινά, εάν σήμερα προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω να τελειώσει η κομπή, δεν σου λέω για το γαλακτομπούρεκο. Για φαντάσου να πάρουμε από ένα ταψάκι και να πάμε όλοι στο μαγαζί. Στο μαγαζί. Και όλοι να πίνουν τα σφινάκια του και να τα βάλουν στο μαγαζί. Ναι, γιατί θα μου πει και κανεί κουβέντα. Ο καθένα ό,τι έχει φέρνει. Εγώ έφερα το γλυκό μου. Δεν καταλαβαίνω. Μαζί με το ποτάκι. Γιατί δεν πάει. Δηλαδή δεν πάει ένα ωραίο παστάκι να έχουμε και να πίνουμε και το. Εγώ το καλοκαίρι πίνω μοσχάτο ντάνστιν, δηλαδή γιατί μου αρέσει. Έλα, πάρα ρε, πολύ. Έλα ρε, Αλέξανδρε με τα μοσχάτα. Και το καλοκαίρι. 10.000 ιδιαίτερα, λένε δεν από πειράζει, πάνω, αφού τις καίμε καλέ. Θα ανέβω εκεί να ρίξω ένα χορό, να κάνω ένα R&B κάτι και θα τα κάνω όλα. Πίνα κολάτα, χωρίς αλκοόλ. Αλήθεια! Δεν φτιάχνουμε, ευτυχώς, Παναγιά μου. Πώς... Πίνα κολάτα. Πώς σου ήρθε τώρα αυτό. Αυτό έμαθα. Πώς σου κόλλησε η κολάτα. Κολάτα. Στην Ελλάδα το έμαθες. Όχι. Α, το Δεν σου πω. Εσύ είναι ποιο το αγαπημένο σου. Λένε ότι το τζιν, τζιν τόνι και τα... Δεν μ' αρέσει το ναι, ούτε και εμένα, αλλά για όλους αυτούς που κάνουν... Καλά, ουίσκι έτσι καλύτερα. Για όλους αυτούς που κάνουν διατροφή, γυμναστήριο κτλ. Λένε ότι το τζιν είναι πολύ διαιτητικό. Γενικότερα να ξέρεις ότι οι περισσότεροι που κάνουν και καλά διατροφές και οτιδήποτε, στο ποτό τους βάζουν σόδα. Με πάντως. Σόδα δηλαδή θα πιείς, ας πούμε, βότκα με σόδα. Ναι. Ναι. Πάντως, πολλές διατροφές τώρα που λέγανε στο γυμναστήριο, όχι ότι πάω, απ' έξω πάω και τα άκουσα. Καλά, ναι, τσάμπα ή συνδρομή, το ξέρω. Για πες. Όταν πήγαινα γυμναστήριο, λέγανε ότι σε μερικές διατροφές έχουν βάλει πλέον πέρα από το κρασί που τους το επιτρέπουν και βότκα. Νομίζω ότι η βότκα έχει πάρα πολύ, δεν έχει ζάχαρη. Είναι όμως καλύτερη από π.χ. ουίσκι. Γιατί το ουίσκι θα το βάλεις με κοκακόλα, θα το βάλεις με... Εγώ γιατί το πίνω... Βότκα, εγώ το πίνω... Με φυσικό. Είναι χυμός. Πάντως, εγώ να σου πω ότι το ουίσκι όταν το πίνω αντρικό. Δηλαδή, το πίνω καθαρά βαρύ και σκέτο. Ναι. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Καθόλου. Θέλεις μια μέρα να βάλουμε εδώ πέρα ποτάκια και να κάνουμε... Και να κάνουμε μια εκπομπή του ποτού. Ναι. Και να κάνουμε τσιν τσιν. Ο καθένας το δικό του. Εγώ πίνω κολάτα, εσύ. Εγώ θα πιω μοσχάτο ντάνς. Εσύ. Εγώ ένα κοκτέιλ, ό,τι να είναι απλά ένα γλυκό. Ποιος θα φτιάξει το κοκτέιλ. Θα φέρουμε ένα κοκτέιλ, θα φέρουμε εγώ. Δεν έχω πρόβλημα με τα ποτά. Επέρασε ένα ποτό. Το κλείνουμε από τώρα, θα μας φέρει... Θα φέρω bartender, καλέ, εδώ θα φέρω... Α, για φαντάσου τον βάζαμε το κοκτέιλ. Ας πιω ένα μοχίτο, μωρέ. Μοχίτο, ωραία, παιδιά. Όμως έχει πολύ ζάχαρη, βέβαια βάζετε τώρα πια που έχω δει στα μπαρ, βάζετε μαύρη. Μαύρη, ναι. Γίνεται πιο ωραίο, δεν είναι ότι το βάζετε, γι' αυτό έτσι δεν είναι. Πιο τραγανή και σπάει πιο ωραία. Κάνετε κοκτέιλ. Όχι, ευτυχώς. Δεν ναι. Κάνετε. Δεν κάνετε. Δεν θα. Ωραία. Καλά, θα το φέρω από άλλο κλαμπ. Δεν γίνεται.
Α, αυτά είναι τα ωραία. Ε, βέβαια. Πολύ ωραίο ποτάκι. Ναι, ναι, πολύ μας αρέσει. Πίνω, και στο μόνο αλλά... που μας δίνουν. Ναι, πολύ ωραίο ποτάκι. Μάλιστα, yeah. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα λίγο για τα μικρά παιδιά που δεν θέλουμε να πίνουν βέβαια και μακριά από το αλκοόλ. Καλά, αλλά... το έχουμε κάνει συζήτηση και είναι πολύ επικίνδυνο. Βεβαίως. Είδαμε και τώρα πρόσφατα ένα 6χρονο παιδάκι στην Κρήτη που κατανάλωσε κρασί από το μπουκάλι και πέσει σε κόμμα. Καλά, δεν η Κρήτη βέβαια με το ρακί και το κρασί το έχουν πάρα πολύ από μικρές ηλικίες και σε αναγκάζουν. Από το πιμπερό. Και σε αναγκάζουν. Και το ρακί δεν είναι πολύ βαρύ. Το ρακί είναι πάρα πολύ, σε χτυπάει. Και πίνουν και. Θα δούμε. Και πίνουν και ρακί με ουίσκι. Ξέρετε ότι κάνουν και ουίσκι. Ναι, 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 παιδιά, και μέσα στη βότκα βάζουν και λίγο ρακί και γίνεσαι. Την τίρλα κανονικότατα. Πώς. Τίρλα. Εγώ το είχα καταλάβει τότε που παρουσίασα το καρναβάλι του Ρεθύμνου που με αναγκάζανε να πιω και έλεγα εντάξει, εγώ δεν καταλαβαίνω, πίνω. Και στη δεύτερη βόλτα του άρματος άρχισα να βλέπω ότι είμαι η βασίλισσα του καρναβαλιού και είχα μπερδευτεί. Λοιπόν, για πες. Λοιπόν, θα πούμε σήμερα για ένα πολύ σημαντικό πράγμα που κάνουν τα παιδιά. Βέβαια, δεν το καταλαβαίνουν πάντα, αλλά είναι όταν κλέβουν και εμείς έχουμε πάει σε κλεπτομανία. Ναι, αλλά θα σας πω. Και εμείς σαν μικρά παιδιά, όταν πηγαίναμε στο χωριό στην Τάδε, σε αυτήν, για να μην αναφέρουμε ονόματα, τις παίρνουμε και από μια τσιχλίτσα. Αλλά δεν καταλαβαίναμε ότι αυτό που κάνουμε είναι κακό. Όταν με τα χρόνια λοιπόν μεγαλώσαμε, γίναμε 9, 8, 10, καταλάβαμε ότι αυτό είναι λάθος που κάνουμε. Και ερχόντουσαν από το σπίτι οι τιμωρίες. Είναι πολύ σημαντικό οι γονείς από πολύ μικρά, άμα ένα παιδί τώρα 2 και 3 χρονών κλέψει, και δεν θα κλέψει. Ναι, τώρα να πάρει τώρα μία σοκολάτα, το να πάρει αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να θεωρηθεί κλέψιά. Δεν μπορεί να είναι. Αλλά όμως πρέπει να μάθει ότι είναι λάθος να το παίρνει κρυφά. Είναι λάθος. Πλέον το σημαντικό είναι ότι οι γονείς πρέπει να μάθουν στο παιδί από πάρα πολύ μικρή ηλικία να ξεχωρίζει το σωστό και το λάθος. Ένα παιδί που θα κάνει αυτή την πράξη κάτω από 3 ετών δεν θεωρείται λάθος, γιατί δεν μπορεί να κατανοήσει αυτό που έχει κάνει. Ποιες είναι αυτές τώρα οι 5 χρήσιμες συμβουλές για να δώσουμε στο παιδί να καταλάβει το λάθος του που πρέπει να κάνουν οι γονείς. Όταν το κάνει και για το μάθει... Ηλικία. Πάνω από 3. Πάνω από 3. Αρχίζουν να συνειδητοποιούν. Ναι, αρχίζουν και συνειδητοποιούν και καταλαβαίνουν. Όταν μάθει η μητέρα ή ο πατέρας ότι έχει κάνει το παιδί κάτι τέτοιο, καλό θα ήταν να ηρεμήσει πρώτα, γιατί ξέρουμε ότι ένας γονιός... Το μαλώνουν, δηλαδή πρέπει να το μαλώσουν. Όχι, πρέπει να ηρεμήσει, να σκεφτεί τι θα του πει. Δεν πρέπει να μπει κατευθείαν, να το πω και απλά, στο ψητό και να το μαλώσει. Πρέπει να σκεφτεί και να το συμβουλέψει. Δεν πρέπει να το μαλώσει όταν γίνεται για πρώτη φορά. Που πρώτη που φορά το ξέρει, μαθαίνει, μπράβο, που το μαθαίνει η μαμά, γιατί σίγουρα δεν γίνεται πρώτη φορά έτσι. Προσπαθούμε σαν γονείς να βρούμε ποια είναι τα αίτια για να το διορθώσουμε. Γιατί. Γιατί άμα δεν του πούμε την πρώτη φορά κάτι και σαν Βαρβάρα εσύ κάνεις κάτι που εγώ είμαι μαμά σου και δεν σου το πω, δεν θα το καταλάβεις ότι είναι λάθος και ότι αυτό που κάνεις ενοχλεί. Έτσι. Αυτό σε παιδιά από 9, 10 και πάνω χρονών τιμωρείται από το κράτος. Είναι πολύ σημαντικό ότι όταν πηγαίνουμε για ψώνια από πολύ μικρά, από πολύ μικρή ηλικία με τα παιδιά μας, πρέπει να τους μάθουμε κάποιους κανόνες. Δεν παίρνουμε κάτι χωρίς να πληρώσουμε. Ποτέ. Δεν παίρνουμε κάτι κρυφά. Δεν ανοίγουμε να τρώμε και αυτό που θα φάμε να χωρίς το πετάξουμε. Μπράβο. Πάντως, παιδιά, εδώ μπράβο. Τώρα θέλω να σας πω κάτι που έπαθα πριν από 2 εβδομάδες. Πραγματικά. Εγώ τι έπαθα στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, ρεζίλι. Είναι για να πάω σινεμά και επειδή αυτά τα τυποποιημένα τα πατατάκια δεν μου αρέσουν γιατί είναι λίγο πολύ σκληρά και είναι λίγο σαν να είναι μπαγιάτικα, θέλω να πάρω αυτά τα τριγωνάκια τα γνωστά, αλλά από την εταιρεία που είναι πακεταρισμένα κτλ. Και μπαίνω λοιπόν στο διπλανό σου. Δίπλα ακριβώς έχει μεσοτυχία εκεί στο πάμε στο Εγάλο, ναι. Έχει το σούπερ μάρκετ. Λέω παιδιά, εγώ θα μπω μέσα στο σούπερ μάρκετ, μπαίνω με την Ιωάννα στο σούπερ μάρκετ για να πάρω τα πατατάκια μου. Γιατί και θα πάρω από μέσα το τυράκι, το popcorn, αλλά τα πατατάκια τα θέλω να τα ανοίξω να είναι. Όλα. Εντάξει, εντάξει. Όχι ότι και το σο και το. Α, το κινηματοθέατρο, Αρένα Βλαχοπούλου είναι όλα πολύ φρέσκα. Αλλά εγώ επειδή έχω συνηθίσει αυτή τη μάρκα, αυτό, θέλω ναι. Αυτό. Μπαίνω λοιπόν μέσα, έχω την τσάντα μου αυτή που φοράω στον νόμο. Μιλάω με την Ιωάννα, περπατάμε, μου λέει: εγώ θα πάρω, μου λέει, σοκολάτα και θα πάρω, μου λέει, και τα πουράκια. Λέω: ωραία, εγώ θα πάρω αυτό. Παίρνει η Ιωάννα αυτό, παίρνω εγώ τα πατατάκια μου. Έχω στο μυαλό μου ότι για να μην προκαλέσω τώρα μέσα στον κόσμο που περιμένουν να βγάλουν εισιτήρια και να με δουν με το πατατάκι, θα το βάλω στην τσάντα μου. Δεν έχω κάτι να κρύψω, αλλά να μπω ή να μην το κρατάω και έτσι.
Λοιπόν, όπως περπατάμε λοιπόν στο διάδρομο του γνωστού σούπερ μάρκετ, πολλοί κόσμοι, μιλάω με την Ιωάννα, της λέω εγώ το πήγα μόνο αυτό, θέλω, μου λέει δεν θες καμία σοκολάτα και αυτά. Λέω όχι, πήγα μόνο αυτό και θα πάρω και ποπκόρν από μέσα. Εντάξει, ανοίγω την τσάντα, βάζω μέσα το πατατάκι, βάζω την τσάντα κανονικά πίσω και κρατάω το κινητό. Πάμε λοιπόν στο ταμείο και μου λέει Ιωάννα, παίρνε εσύ μπροστά. Περνάω, μου κοιτάει η κοπέλα, μου λέει έχετε πάρει κάτι. Και ξαφνικά λέω αχ ναι. Μου λέει τι, άλλο μισό λεπτό. Και σκέφτομαι ότι το έχω βάλει στην τσάντα. Και το ανοίγω μπροστά στην κοπέλα και λέω πω θα με είδατε και από τις... λέω θα με είδατε λέω και στις κάμερες, θα νομίζετε ότι το έκανα για να φύγω. Λέω αν είναι δυνατόν. Ανοίγω την τσάντα, βγάζω το πατάκι, μου λέει από εμάς το πήγατε αυτό. Λέω ναι. Λέω αλλά το έβαλα μέσα νομίζοντας ότι φεύγω και πάω στο σινεμά. Η γυναίκα έσκασε τα γέλια. Δύο άνθρωποι που με είδανε ότι περπατούσα, μου λέει μια κυρία, καλά σε είδα εγώ ότι το έβαλε στην τσάντα, αλλά λέω μάλλον δεν το πήρε από εδώ. Άκου την. Λέω με είδατε, αλλά δεν μου το θυμήσατε. Λέω, μίλαγα, λέω, μα όλο μιλάς. Και στην τηλεόραση, όλο μιλάς, μου λέει. Λοιπόν, και παιδιά. Εκτεταμένη ταχύτητα ήταν. Ναι, ρε παιδί μου, το έβαλα στην τσάντα και πήγαινε στο ταμείο και μου λέει, κοπέλα, έχετε πάρει κάτι. Πολύ το την έχουμε πατήσει. Παιδιά, έτσι. Αλήθεια, αισθάνθηκα τόσο ντροπή. Ναι, αλλά πεθάναμε και στο γέλιο και η κοπέλα μου λέει: Αλέξατε σιγά, μου λέει αλίμονο, μου λέει δηλαδή τι θα θεωρούσαμε. Λέω: ξέρω εγώ να με βλέπατε και από την κάμερα και να λέγατε ναι, όπως οι άλλοι, οι γνωστοί. Περσόνα που πηγαίνει στα ξενοδοχεία και κρύβει τι βαλίτσε από το κάθε ξενοδοχείο που πάει ένα μαξιλάρι και το παίρνει και την πιάσανε οι κάμερες. Τι λες καλέ, ποιος το έχει κάνει αυτό. Την πιάσανε και τη λέγανε συγγνώμη κυρία Ξανθιά είναι. Άντε ναι. Δώστε μας το μαξιλάρι. Την είχαν καταγράψει στη Θεσσαλονίκη. Υποτιθέμενη. Όχι. Λοιπόν, πήγε στο ξενοδοχείο τη Θεσσαλονίκη, το πολύ γνωστό που πάμε. Α, και έπαιρνε κάθε φορά που έφευγε, ένα είχε μαξιλάρι. Δύο πράγματα. Ή έπαιρνε τα μαξιλάρια. Δεν έχουν τα δύο μαξιλάρια και στον ντουλάπι στα πολύ καλά ξενοδοχεία ναι. έχουν δύο-τρία. Ναι. Αν θες να βάλει δεύτερο μαξιλάρι, να το πάρει. Λοιπόν, έπαιρνε πάντα από τον ντουλάπι επί τρεις εβδομάδες. Ναι, ένα μαξιλάρι, καλή και μια μεγάλη. Και το έβαζε το μαξιλάρι και με τα ρούχα. Επειδή είναι αυτά τα καλά τα μαξιλάρια τη γνωστή μάρκα. Και μετά έπαιρνε και σε μία σακουλίτσα όλα τα σαπουνάκια. Τα σαπουνάκια. Και έπαιρνε και ένα φίλο τη. Και έπαιρνε και ένα φίλο τη. Και πήγαινε και πηγαίνανε στο διάδρομο. Το γνωστό διάδρομο του ξενοδοχείου. Δεν έχει πάντα στο κάθε διάδρομο ένα μικρό δωματιάκι που εκεί είναι ο αποθηκευτικός χώρος ναι. της τροφοδοσίας που λέμε. Που ναι, αλλά εκεί πέρα απαγορεύεται να μπει ο κόσμος. Ναι, άνοιγε με τσάντες και έβαζε σαπουνάκια, πετσετούλες. Και τον έπιασε η κάμερα. Και με πήγαν τηλέφωνο και μου λένε κύριε Πετρίδη, ξέρετε, πρέπει να σας πούμε κάτι. Είχαν έρθει να μας δουν. Λέω τι. Μου λέει έτσι και έτσι και έτσι. Λέω να του πω, έρχεται να του το πείτε. Τι μου το λέτε εμένα, λέω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Από τη στιγμή που κάνανε κάτι τέτοιο δεν είναι ούτε ναι, ναι. η φίλη μου, ούτε ο αδελφός μου, ούτε η σχέση μου. Συγγνώμη, μου λέει, σας ζητάμε συγγνώμη, λέω να μου ζητάτε κανένα συγγνώμη. Και του καλέσαν στη ρεσεψιόν. Του καλέσαν και είπαν, ξέρετε κάτι, μπείτε σε ιδανικά μέρα, αν θέλετε, αφήστε από την τσάντα. Ό,τι εκείνη την ώρα. Ναι, βεβαίως με πήγανε στο δωμάτιο και μου είπαν, κύριε Πετρίδη, θα πρέπει να σα πούμε κάτι. Γιατί του είχαν καταλάβει ότι την προηγούμενη μέρα πάλι φύγανε και λείπανε. Δεν γίνεται τώρα να λείπουν κάθε μέρα από 50 σαπουνάκια και 50 τέτοια από το, αυτό τροφοδοσία. Ρεζίλ. Μερικοί άνθρωποι όμως, Αλέξανδρε... Αυτό λέγεται κλεπτομανία. Όπως ναι, πολύ, ναι. πολύ γνωστή και φίλοι. Αρχισυντάκτρια... Α, κατάλαβα ποιο είναι. Λοιπόν, εγώ που την γνωρίζω χρόνια, έχει κλεπτομανία και πηγαίνει στα καμαρίνια των καναλιών που συνεργάζεται και τα λοιπά, ανοίγει τις τσάντες και παίρνει από ένα κραγιόν, από ένα μολύβι, μέχρι και τώρα γνωστή αρχισυντάκτρια. Είναι λέει στο καμαρίνι και άμα δει την τσάντα της Μπάρμπαρας της Μαρίνας Κωνσταντίνας, θα πάρει το κραγιόν, μπορεί να πάρει την τσατσάρα, μπορεί να έχει... Μήπως το κάνει κατά λάθος. Όχι λεφτά, δεν κάνει κατά λάθος, 17 χρόνια κλέβησε από ένα κραγιόν και από ένα τέτοιο, αφού την έχουν πιάσει κάμερες. Έχει κλεπτομανία. Πάντως, ναι, αυτό που λες το έχουμε δει και στην κάμερα. Πάντως, κλέβει μόνο τέτοια. Κραγιόν, ναι. Δεν κλέβει λεφτά και τέτοια. Αυτά θέλει. Έχει αυτή τη μανία. Ξέρεις, αυτό είναι αρρώστια, παιδιά. Ναι, ναι. Και πρέπει στα μικρά παιδιά, επειδή κάτι μπορεί να γίνει μετά αρρώστια και να μην το καταλαβαίνουν, να γίνει συνήθεια και πάντοτε να έχεις το ναι. χεράκι σου λίγο μακρύ. Λοιπόν, πρέπει να το πούμε ότι ξέρεις κάτι, θα μου το ζητάς. Θέλει σοκολάτα, πες μου να. Αλέξανδρε, δεν το καταλαβαίνουν και εγώ έχω φίλοι. Που έχει θέμα με τα λεφτά. Μόνο λεφτά. Όσα χρόνια την ξέρω, πάντα μας λείπουν καλά, λεφτά. Καλά, ναι. Ναι. φορές. Έχει θέμα όμως μόνο με τα λεφτά. Δεν δηλαδή, ξέρω αν καταλαβαίνετε εκείνη την ώρα που λέω. Μια τέτοια φίλη όμως δεν την ξαναβάζεις μέσα στο σπίτι. Καλά, καλά σου λέει και σένα. 10 δηλαδή... λεπτά να μπει εδώ και άμα δείτε ότι δεν την βλέπει κανένας θα το πάρει. Ναι, δεν ξέρω εάν αυτό το καταλαβαίνουνε. Εκείνη την ώρα ότι είναι κλεψιά ή είναι κάτι που λέμε σαν μια αρρώστια που δεν τα καταλαβαίνει. Να ανεβαίνει η αδρεναλίνη εκείνη την ναι, ώρα. Ναι, και καλά να μας δούμε κάτι. Μη μας δει.
Δηλαδή, πώς η αδρεναλίνη καμιά φορά ανεβαίνει, ας πούμε, και στο σεξ, ας πούμε, όταν είναι κάτι κρυφό. Σε δημόσιο χώρο. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς είναι και η κλεψιά. Ανεβαίνει η αδρεναλίνη σου εκείνη την ώρα. Ναι, μην με δούνε, μην αυτό, γι' αυτό κοιτάς δεξιά και αριστερά. Αλλά είναι αρρώστια. Μάλιστα. Εγώ το θεωρώ αρρώστια, παιδιά, και πραγματικά πρέπει ή έστω είναι ειδικό. Δηλαδή, αν δεν μπορεί μια μάνα, τώρα που μιλάμε για τα παιδάκια, γιατί από μικρό παιδάκι, αν το συνηθίσει από μικρό παιδάκι, θα το κάνει και μετέπειτα. Ναι. Πάντως, θα σας πω κάτι έτσι, για να κλείσουμε το θέμα και μετά να πάμε σε μικρό διαφημιστικό. Ότι η γιαγιά μου είχε ένα σκυλί, ένα κανισάκι, το οποίο πραγματικά πήγαινε και έκλεβε από το τραπέζι πράγματα και τα έκρυβε κάτω από το χαλί. Εντάξει, όλα τα σκυλάκια και τέτοια κάνουν. Έπαιρνε τα αυγά ή τα φρούτα, δεν τα έτρωγε, ανέβαινε σιγά σιγά στην καρέκλα, το έκλεβε και πήγαινε στο χαλί κάτω από το, από το υπερυψωμένο, ξέρεις, το τριθέσιο, τότε τα παλιά έπλα που ήταν στον αέρα, και σήκωνε και τα έκρυβε από κάτω και κάποια στιγμή η γιαγιά μετά από μια-δυο μέρες πήγε να βάλει σκούπα ή κάτι, έβλεπε κάτι να... αυτό, μία είχε αυγό, μία είχε ένα πορτοκάλι, μία είχε πάρει μία τσατσάρα. Ναι, και τα άκρυβε, δεν τα άτρωγε. Ναι, τα έπαιρνε και τα άκρυβε στα χαλιά. Παιχνίδι, το θεώρησε. Ναι, δεν ξέρω. Τι το... Το θεωρούσε παιχνιδάκι. Να πω και δύο πράγματα τελευταία, Αλέξανδρο. Το ένα είναι οι γονείς να μάθουν για την ιδιοκτησία που υπάρχει για το κάθε πράγμα. Δηλαδή, το κινητό είναι του Αλέξανδρου. Εσύ θα πάρεις κάποιο άλλο κινητό. Ναι, και εσύ έχεις το δικό σου. Και όταν δεν διορθώνεται, όταν προειδοποιήσουμε το παιδί, είναι η τιμωρία. Δηλαδή, του κόβουμε το χαρτζιλίκι. Όταν όμως έχουμε βεβαιωθεί ότι αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Δηλαδή, τι εννοείς. Δηλαδή, εσύ κλέβεις κάθε μέρα μία τσίχλα από το περίπτερο. Ναι. Σου το λέω μία, σου το λέω δύο, σου κάνουν παρατήρηση και τρίτη για να σε προσβάλλουν. Γιατί όταν σου το λέει η μαμά σου, δεν το παίρνεις τόσο ως προσβολή. Σε προσβάλλουν τρίτη και τέταρτη, όταν δεν το καταλαβαίνεις, αρχίζεις και τον τιμωρείς από αυτά τα καθημερινά πράγματα που του δίνεις. Σωστά. Κωνσταντίνα, ξέρεις τι έχω προσέξει όμως. Το βλέπω, ας πούμε, από τα παιδάκια στο κολυμβητήριο. Κάνουν κάτι που δεν είναι σωστό. Και έχω προσέξει πολλούς γονείς που, ας πούμε, εγώ μπορεί να το μαλώσω εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, π.χ. χτυπάει άλλο παιδάκι, ενοχλεί άλλο παιδάκι. Εγώ θα του κάνω παρατήρηση. Ναι. Θα πάω αυτό να το πω στο μπαμπά, στη μαμά. Όχι. Και δεν πειράζει. Όχι. Δεν πειράζει. Μην το ξανακάνεις. Με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε. Έτσι, ναι. Δεν ξέρουν πλέον οι νέοι γονείς. Εμάς κάτι μας λένε και καθόμασταν προσοχή. Αυτό. Ναι. Ή πηγαίναμε σε άλλα σπίτια και ήμασταν έτσι. Τώρα έρχονται σπίτι τα παιδιά και τα. Έρχονται σπίτι παιδιά και τα κάνουν άνω κάτω. Εμείς πηγαίναμε και καθόμασταν έτσι σε μια καρέκλα. Με τις ώρες. Και είχαμε και μια κούκλα γιατί χτενίζαμε. Αυτό όμως είναι πολύ καλό, γιατί τώρα δεν κάθεσαι με τίποτα σε μια καρέκλα. Ενώ σ' άφηνα από τότε να γυρνά. Τώρα τα καθώς έρχεσαι καμιά καρέκλα. Λοιπόν, πάμε σε άρα ένα μικρό... Άρα κυρία Βάσο φταίει. Ναι, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Και όταν επιστρέψουμε, συνεχίζουμε με Μαρίνα Λισάνδρου, Μπάρμπαρα Κύρικη, αλλά και με όλους σας την παρέα μας. Παρακαλώ πολύ το break. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Χαϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706. Και για όλη την Ελλάδα, www.gcbattery.gr. Με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Για σένα που θες υγεία και δύναμη, Origin σημαίνει πηγή. Για εσένα που θες γρήγορο και μέγιστο αποτέλεσμα, Origin σημαίνει εγγύηση. Για εσένα που δεν θες χάπια, Origin σημαίνει τέλος στο πρόβλημα κατάπωσης. Origin, η πρώτη πολυβιταμίνη με καινοτομία ψεκασμού στο στόμα, στα φαρμακεία, από τα John Noah.
Δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, τι έγινε Μαρίνα, μας γύρισες στην πλάτη, δηλαδή κάτι σου κάναμε δεν τώρα μέσα στο μιλάει, γύρισμα. Δεν θέλει να μας κοιτάει, δεν μας μιλάς, τι έγινε τώρα. Ναι, δεν σας μιλάω, δεν σας μιλάω. Καλά, μπορείς για το επόμενο κομμάτι, δηλαδή το δεύτερο τμήμα της εκπομπής, μπορείς να ασχοληθείς με τον εαυτό σου, το τρίτο ξαναγίνει γιατί θα πάμε στην Μπάρμπαρα Κίρκη. Λοιπόν, τι έχεις να μας δείξεις σήμερα. Γύρισα με την καρέκλα μου, γιατί σήμερα θα σας δείξω ασκησούλες που μπορούμε να κάνουμε με μια πολυθρόνα, με τον καναπέ μας, με μια καρέκλα. Άρα καθιστικές. Μπράβο, όχι απαραίτητα. Απλά σαν βοήθημα είναι η καρέκλα. Ό,τι, δηλαδή είτε είναι καρέκλα τραπεζαρίας, καρέκλα γραφείου, είτε είναι καναπές, καρέκλα, καρέκλα πολυθρόνα, είναι το ίδιο. Όλα. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε με χεράκια. Πάμε να κάτσουμε εδώ. Πόδια μακριά, είτε σταυρωτά, είτε εδώ. Το σταυρωτά όμως νομίζω ότι είναι απλά κάνει λίγο πιο δύσκολη την άσκηση. Εξαρτάται. Στη συγκεκριμένη άσκηση δεν υπάρχει διαφορά, είναι ό,τι μας βολεύει. Πάμε, κατεβαίνουμε και ανεβαίνουμε. Καθισματάκια. Αυτό βοηθάει κατεβαίνουμε σε τι? Και ανεβαίνουμε. Αυτό νομίζω είναι χεράκια και πλάτη. Ναι. Και πλάτη. Κάτω. Τα πόδια δεν τα βοηθάει καθόλου. Στην όχι. Ουσία όχι, στηρίζεται. Κάνεις απλά στήριξη. Και καλύτερα είναι να κάνεις στήριξη με τις φτέρνες, παρακάτω εδώ. Γιατί έχεις πιο δύσκολη στήριξη. Όλο το κέντρο βάρου σου πέφτει πιο πάνω στα χέρια. Όταν είσαι εδώ, ναι, η στήριξη είναι πολύ πιο εύκολη, γιατί πατάει όλο το πέλμα. Ναι, αλλά για κάποιον, ας πούμε, που δεν θέλει να δυσκολευτεί τόσο πολύ, άρα μπορεί να πατήσει. Ναι. Όπως επίσης και σταυρωτά, που είναι ακόμα είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί είναι η στήριξη στο ένα πόδι. Οπότε, στα χέρια θέλεις πέφτει περισσότερο το κέντρο βάρου. Αφού τελειώσουμε τα ανάποδα. Πόσες επαναλήψεις πρέπει να κάνουμε? 20 με 25 επαναλήψεις. Ανά τρεις φορές? Όχι. Σετάκια είναι. Θα κάνουμε σαν κύκλους. Α, ωραία. Απλά του λέω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα push-ups μπροστά. Εδώ. Ναι. Κατεβαίνω. Α, εύκολο. Κάτω. Νομίζω. Πάνω. Αυτό είναι πολύ πιο εύκολο από τα push-ups κάτω. Γιατί είμαστε. Είναι όμως μικρότερη κίνηση. Όμως ευθεία πρέπει να είναι το κορμί μας. Εννοείται. Έτσι. Και να πατώμε μυτούλες. Μυτούλες οπωσδήποτε. Ναι, εκτός και αν θες να το κάνεις πολύ πιο εύκολο. Ναι. Να πατήσεις εδώ με τα γόνατα, να έχεις σταυρωμένα τα πόδια. Μπράβο, γιατί πρέπει να δείχνουμε και κάτι και πιο εύκολο. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Όταν σηκωνόμαστε, βάζουμε ένα βαθμό δυσκολίας. Okay. Αυτό θα κάνουμε σπίτι όταν γυρίσουμε. Ναι, αλλά εγώ νομίζω ότι το άλλο θα με βόλευε πιο πολύ, γιατί νομίζω ότι εκεί πέρα, επειδή υπάρχει το γόνατο, νιώθεις ότι κάπου δεν είσαι όλο στον αέρα. Ναι, αλλά δεν και κάνεις μία... τίποτα ουσιαστικά. Είναι πολύ, πολύ λίγη η πίεση. Αν ανοίξεις 150. Αν ανοίξεις λίγο πιο πίσω. Και πάλι. Δεν γίνεται. Κοίτα λίγο. Το ίδιο είναι. Τι βάζεις. Ναι. Η δύναμη είναι η στήριξη σου κάτω. Στο άλλο είναι η στήριξη σου όλη πάνω. Άρα δεν έχει και μεγάλο νόημα να είσαι πολύ ανοιχτή πίσω. Okay. Πρέπει να είσαι. Λοιπόν, να πάμε τώρα. Όρθια. Εδώ. Εδώ. Κλείνω. Ξανανοίγω. Κλείνω. Ξανανοίγω. Αυτό είναι σαν τη peg deck και μπορεί να θεωρηθεί εκτάσεω. Αυτό εκτάσιο. Είναι σαν τη σανίδα που κάνουμε κάτω και είναι για κοιλιακούς. Κάτω. Πάνω. Κάτω και μαζεύω. Τα ποδαράκια τι είναι, έτσι. Εγώ εστιάζω πολύ στα πόδια σου. Γιατί εμένα με βολεύει έτσι. Αλλιώς πώς μπορούμε να. Νομίζω να ότι δεν θα μπορούσε να είναι σε ευθεία και τα δύο. Δεν σκέψε το λίγο. Τι είμαι, ξυλοπόδαρος. Δεν μπορεί να είναι σε ευθεία και τα άρα δύο. Άρα έτσι δεν έχουμε άλλη. Όχι. Και είναι λίγο δύσκολη εδώ η ασκησούλα γιατί μαζεύεις. Τεντώνεις και ξαναμαζεύεις. Σε τι βοηθάει αυτό, κυλίτσα? Είναι πλάγιους κοιλιακούς. Okay. Λοιπόν, αυτό το ίδιο μπορούμε να το κάνουμε. Και από την άλλη πλευρά, κάτσε γιατί μου φύγε. Ναι. Δεν πειράζει. Εδώ μας έχουν φύγει μας τα μάτια. Εσύ το μικρόφωνο κοιτάς. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε το άλλο. Βάζουμε γονατάκι στην καρέκλα. Κρατάω εδώ. Πάνω, κάτω. Πάνω, κάτω. Αυτό που βοηθάει. Αυτό είναι γλουτούς. Γλουτούς. Α. Και αλλιώς πώς μπορούμε να κάνουμε. Κάνει λίγο το βραζιλιάνικο. Γιατί γίνεται και καθίσματα που κάνουν. Ναι. Φοβερή δουλειά. Μετά, πάνω στη Ηρακλήτη. Ναι, πάνω, κάτω. Απλά προσέχουμε με τις καρέκλες, πού θα βάλουμε τη στήριξη, μη φάμε. Ναι, αυτό ας πούμε σε μια καρέκλα τώρα κουζίνας, δεν είναι πολύ να εύκολο. Ναι. Ναι. Γι' αυτό ρυθμίζουμε λίγο τη στήριξη που κάνουμε. Και σε σκαμπουδάκι δεν μπορούμε που είναι καλύτερο. Σε σκαμπό. Πώς θα πιαστείς. Αυτό δεν θα μπορούσε να. Πού θα βάλεις τα χέρια. Το σκέφτηκες. Δεν σ' άρεσε. Καλά, δεν κάνεις. Κάνω όλα τα καθίσματα. Τα καθίσματα που είπε. Λοιπόν. Ανοίγουμε ποδαράκια στο άνοιγμα των ώμων. Δεν θέλω τα γονατάκια να κάνουν αυτό.
ποτέ. Ναι, γιατί οι περισσότεροι το κάνουν. Μπράβο. Ο ποπός μας πετάγεται πίσω και προσπαθεί να κάτσει. Κάθεται στην καρεκλίτσα και σηκώνεται. Νοητά κάθεται. Ναι. Δεν ακουμπάμε ποτέ. Θέλουμε να αγγίξουμε για. Ας πούμε σε αυτό το ύψος. Και ούτε που πολύ είναι... χαμηλά. Όχι. Σε αυτό το ύψος που είναι η καρέκλα είναι το ιδανικό γιατί είναι γύρω στις 90 μοίρες. Δεν πρέπει να πάμε κάτω από εκεί. Πόσα λεπτά, δηλαδή πόσα σετ θέλουμε. Πάλι θέλουμε 2 με 3 25 άρια. Οπότε θα το κάνουμε κυκλάκι. Το πόσο να είναι, δευτερόλεπτα. Από τη μία άσκηση στην άλλη. Δηλαδή σκέψου λίγο, μέχρι να αλλάξεις τις ασκήσεις, κάνεις 20-30 δευτερόλεπτα. Λίγο νεράκι, κάτι. Πάντοτε νομίζω λίγο νερό. Όχι αυτό που λέμε κάθε σετ. Σε κάθε σετ, σε κάθε κύκλο, ναι, μπορούμε. Λιγάκι όμως, όχι πολύ να όχι. μας βαρυπέσει. Και επίσης μπορούμε, όπως είμαστε καθιστοί, μπροστά ποδαράκια, πάνω και κάτω. Και ανοίγματα εκεί δεν μπορούμε πάνω. Να κάνουμε. Μπορούμε, αλλά τώρα θα εστιάσουμε για κοιλιακούς που είχαμε πριν, πάνω και κάτω. Πάνω δεν μπορούμε να κάνουμε και βαράκια στα πόδια. Εννοείται, αλλά είναι βαθμός δυσκολίας. Πιο πολύ και γίνεται πιο όπως μπορούμε και χαμηλά εδώ. Ψαλιδάκι. Που είναι για κάτω κυλιακούς. Για κάτω κυλιακούς γιατί αναγκαστικά. Και οι μυτούλες και τσαρουχάκια. Κοίτα πόσα πολλές... πράγματα υπάρχουν και πόσες παραλλαγές. Ήρες που μπορείς να πάρεις στο σπίτι. Να κάνω στο σπίτι μου. Κάτω σπίτι πιστεύω δεν είναι, μα δεν έχεις και θέμα. Μπορούμε να κάνουμε και προβολές. Είμαι εδώ και αλλάζω. Ναι. Απλά είναι η στήριξη. Να σε ρωτήσω κάτι, πριν ξεκινήσουμε τις ασκήσεις, τι για να... Θα κάνουμε λίγες διατασούλες, μπορεί να δείξεις. Τις οποίες διατάσεις θα κάνουμε και στο τέλος. Α, okay. Πάντοτε, είναι η αποθεραπεία. Η προθέρμανση και η αποθεραπεία. Ποιες είναι οι βασικές για τα πόδια διατάσεις? Οι βασικές, τουλάχιστον για μένα, έτσι. Γιατί λες για σένα αλλάζουν, ναι. Σε κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικές αυτές που τον βολεύουν και θεωρώ ότι ο καθένας ξέρει ποιοι μύες του είναι λίγο πιο ευάλωτοι. Έτσι ξεκινάμε, δηλαδή έτσι μπορούμε να ξεκινήσουμε για να ζεσταθούμε. Μπράβο, ναι, κάνουμε διατάσεις. Από τη μία πλευρά. Πόσες φορές, πόσες... Μένεις 20 δευτερόλεπτα. Α. Σε κάθε πόδι. 10 φορές, 10 σετ. Όχι, 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 δεν θέλω να μου κάνεις αυτό. Θέλω στάσιμη και θα μετράς 20 δευτερόλεπτα. 1, 2, 3, 4, μπράβο. 1001 βασικά. Έτσι θα ναι, μετράμε τα 1001, 1002. 1001, 1002, 1003 μέχρι το 20. Τι μέχρι το 20, μένει σε μία... 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 μέχρι το 20. Ούτε ναι, 4 δευτερόλεπτα. Αυτό κάνει την... Τραβάω ποδαράκι. Πολύ βασικό και στα χέρια. Άρα έτσι ξεκινάμε. Κάνω άλλο στο σπίτι. Έτσι ξεκινάμε, δηλαδή, έτσι για να θερμαθούμε. Μπροστά. Προκατακτικά, δηλαδή. Ναι. Και μετά περνάς στο κυριώστη. Και μετά κλείνεις με ένα γλυκό. Και εδώ. Μετά από όλη τη γυμναστική και πολλά. Και προσπαθούμε να πατήσει όλο το πόδι μας πίσω. Ωραίο. Το άλλο πόδι. Και όχι το ένα πατάει πόδι. Όλο το πέλμα. Ναι, ναι, ναι. Προσπαθώ να πατήσει όλο το πέλμα. Αν δεν μπορεί κάποιος... Να πατήσει όλο το πέλμα. Ναι. Προσπαθεί. Αναγκαστικά ή μπορεί να κάτι. Όχι, γιατί δεν είναι καλό, δεν είναι σωστή η κλίση. Πρέπει να πατήσει όλο το πόδι. Γεια σου, ρε Αλέξανδρο, γυμναστή. Λοιπόν. Εντάξει, τόσα χρόνια έτσι κι αλλιώ που είναι στα γυμναστήρια. Τόσα χρόνια. Σε χρόνια. Γυμνάζει σε χρόνια. Πολλά. Από μικρό σε θυμάμαι. Ναι. Θηρίο, τι γίνεται. Είδες. Πώς μεγάλωσα. Μάλιστα. Θέλω όμως να ρωτήσω κάτι. Οι ασκήσεις, θα σου ξαναδείς, το έχω ξαναπεί. Έχουν καλύτερη απόδοση κάποιες συγκεκριμένες ώρες της ημέρας ή γενικότερα όποτε γίνονται σωστά. Όποτε ή έχει να κάνει σωστά. Με τον άνθρωπο. Δηλαδή, αν κάποιος δουλεύει και γυρίζει στις 5 ώρα το πρωί και σηκώνεται στις 4. Δεν μπορεί να ξεκινήσει η μέρα και να το κάνει στις 4. Πρέπει να κάνει εννοείται. Γυμναστική. Όχι, όχι. Όχι. Είναι ανάλογο με τον άνθρωπο. Ωραία. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και πιστεύω για να κλείσω αυτήν την θεσπέση εκπομπή με Μπάρμπαρα Κίλκη και με τη στήλη για τους μικρούς μας φίλους. Ωστόσο, να έρθουν τα πράγματα στη θέση τους, πολυθρόνες, όλα αυτά. Παρακαλώ πολύ. Για να δω, ήρθε τώρα ακόμα, για δείξτε μου. Παραπήγες πίσω. Παραπήγες. Για κάτσε λίγο ακόμα. Μα με παίζετε. Εκεί ακριβώς σε θέλω. Λοιπόν, για πάμε παρακαλώ και επιστρέφουμε. Ήρθε το μαύρο κίνηνο John Noah με εκατοντάδες θρεπτικά συστατικά. Ενισχύει τον οργανισμό, χαρίζει υγεία και ευεξία. Δημιουργεί ασπίδα, θωρακίζει το σώμα. Γεμάτο μέταλλα, βιταμίνες και φυτοενεργά συστατικά. Μαύρο κίνηνο John Noah, ο καρπός των Θεών. Στα φαρμακεία.
ladies, we are back. Τρίτο μέρος αυτής της εκπομπής. Hello, who are you? Τι έπαθες? Μου βγήκε λίγο το αμερικάνικο αγγλικό. Και τι σημασία έχει αυτό? Έχεις πάει στην Αμερική? Στην Αμερική δεν έχω πάει ακόμα και θα το καταλάβετε, γιατί δεν θα ήμουν εδώ αν είχα ξαναπάει. Δηλαδή, ενώ αν θα πάω, δεν ξέρω αν θα ξανάρθω πίσω. Δεν θα ξανάρθεις? Δεν θα ξανάρθω. Όχι. Δεν νομίζω ότι θα με αφήσει ο Κλίντον. Ο Μπούς. Ποιος είναι? Ο Ομπάμα. Ο Ομπάμα. Ποιος Ομπάμα, βρε, ο Τραμπ είναι. Ο Τραμπ. Όποιος και να είναι, καλέ, όλοι στην Αμερική. Όλοι στην Αμερική. Αυτοί όλοι δεν ήταν Αμερική. Ναι, ναι, ναι. Είδες πως όλους τους ξέρω. Όλους τους ξέρω, φίλοι μου. Τι νομίζεις, αφού έχω... Ωραία θα ήταν να ξέραμε τον Τραμπ. Καλέ σιγά καλά να ξέραμε τον Τραμπ. Ξέρω και πιο τρανούς και μεγαλύτερους. Για πες μου, τρανό και μεγαλύτερα. Δεν μπορώ να σου πω όνομα, oh, γιατί εγώ δεν δημοσιοποιώ. Τα ενοικομία είναι δήμο. Σωστά. Όμποτε λοιπόν, είπε, αλλά να σας πω και κάτι. Συγγνώμη, σου πω και κάτι ακόμα πάρα πολύ απλό. Η Αμερική είναι ένα μέρος, παιδί μου, που νομίζω ότι δεν μπορεί να ζήσουν όλοι, αλλά δεν κάνουν και όλοι για την Αμερική. Καταρχήν είναι πολλά χρόνια μπροστά από εμάς. Καλά, δεν ξέρω αν είναι τόσο πολλά χρόνια μπροστά. Νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι. Δεν είναι πολύ μπροστά από εμάς. Είναι πολύ μπροστά από εμάς. Άμα δεις βίντεο τι κάνουν στην Αμερική, και δεν μπορείς να καταλάβεις. Δεν μπορείς να καταλάβεις πραγματικά πόσο πίσω είμαστε, που εμείς δεν τα έχουμε σκεφτεί καν. Που θα έρθουν εδώ σε 20 χρόνια, το λιγότερο. Ναι, απλά δεν πάει να πει και ότι αυτοί που ζουν όλοι στην Αμερική είναι όλοι τόσο μπροστά. Όχι, εντάξει, φυσικά δεν είναι όλοι τόσο μπροστά. Γιατί έχω γνωρίσει και ανθρώπους που ζουν και γεννήθηκαν στην Αμερική, όπου είναι χάπατα. Δεν πάει να πει επειδή είναι στην Αμερική ότι όλοι είναι. Καταλάβατε ναι, αλλά η οικονομία τους, οι νόμοι τους. Είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Κάποια, η αστυνομία π.χ. Δίαισθονται βέβαια εκεί πέρα οι απόψεις, αλλά σε σχέση με εδώ πέρα π.χ. Είναι πιο αυστηρή. Είναι πιο αυστηρή, όχι μόνο αυτό. Σε κάθε περιπολικό υπάρχει και κάμερα. Οπότε μπορείς να κρίνεις αν ο άλλος έκανε παράβαση ή όχι. Εμάς τι όχι. Δίνεις φακελάκι και σε μια χαρά. Ναι. Π.χ. Ή γίνονται παραβάσεις για να ακριβώς. Γίνεται, δηλαδή, καταλαβαίνεις. Ναι, ήμουνα στην πλατεία στην Times Square και ρώτησα πώς να πάω και έχει κάμερα εδώ. Ο αστυνομικός, ευγενέστατη βέβαια, έτσι, και έχει κάμερα. Ποιος ο αστυνομικός που είναι για να σε εξυπηρετήσει που είναι στον δρόμο. Ναι, γιατί μπορείς να είσαι ένας εγκληματίας. Ακριβώς. Μπράβο, εγώ είμαι υπέρ. Στο μετρό. Στο μετρό είναι αυτό που κάνανε τώρα εδώ. είναι η. Πώς ναι, λένε, οι μπάρες. Όμως, Βαρβάρα, με τη διαφορά όμως ότι στο εξωτερικό, από βίντεο που έχω δει, δεν είναι, θα μας το πεις κιόλας εσύ που έχεις πάει, ότι τα, αυτά τα πλαστικά για να μην περνάνε είναι ως πάνω. Δεν είναι μέχρι εδώ που μπορεί ο άλλος να πηδήξει. Ποια πλαστικά. Α, ναι, για το μετρό λες. Ναι. Όχι, είναι, μπορεί να πηδήξει. Δεν μπορείς να πηδήξει. Υπάρχει αστυνομία. Υπάρχει δεν γίνεται. Ένα security, φαντάσου, ένα security. Και κοιμάται ή διαβάζει το σύνταγμα, στο Σύνταγμα στην ναι, Ομόνοια, που είναι η κεντρική σταθμή. Και τώρα που είπατε να σου πω κάτι, παιδιά, που έπαθα εγώ, που μπήκα μετά από πάρα πολύ καιρό. Πότε μπήκες? Στο μετρό. Πότε? Μία μέρα που με φάγανε με το Σωματείο των Ηθοποιών. Και μπήκα λοιπόν, δεν είχα μπει ποτέ. Και μπήκα πριν από δύο μήνες. Σε φάγανε. Με φάγανε να πάω μαζί τους με το μετρό στο Σύνταγμα. Λοιπόν, να ρωτήσω λίγο κάτι. Εγώ, επειδή έπρεπε να βγάλω το εισιτήριό μου, είχα μαζί μου 20 άρικο. Ναι. Και 50 άρικο, 20 άρικο και 50 άρικο. Δεν δέχεται. Μηχάνημα. Πάω λοιπόν στο αλήθεια, μηχάνημα δεν το ξέρω. Να βάλω, να πάρω το εισιτήριό μου. Το πήγαινε και το έλα που είναι 4 ευρώ. Πόσο θα ήταν, δεν ξέρω κάπου. 4 ευρώ πήγε, το πήγαινε έλα. Ένα 20. Ένα 20 και ένα 40 και ένα 40. Ωραία. Α, λέω κι εγώ. Αυτό. Λοιπόν. Και πάω να το βάζω και το βάζω με το πεταχιάκι. Το βάζω με το πεταχιάκι. Λέω καλά τι έχει. Βάζω 50 άρικο. Λέω πως το χαρτονόμισμά μου από το πορτοφόλι. Ναι, ναι, ναι. Μέσα έξω. Βάζω άλλο 50 άρικο. Μέσα έξω. Μέσα. Κάποια στιγμή διαβάζω πάνω και παίρνει μόνο κέρματα και μέχρι 5 ευρώ. Ναι, 10 νομίζω. Ναι. Και πάω λοιπόν, στο κεντρικό τώρα, μπήκα. Για να στο χαλάσει. Στο, στο μετρό Άγιος Ιωάννης. Και, μπήκα, και πάω λοιπόν εκεί που είναι τα εκδοτήρια, που είναι η κοπέλα μέσα με ένα κύριο, που μπαίνει σε αυτό. Και λέω να σα πω, για εισιτήρια μου λέει απέναντι. Λέω, μα το βάζω και δεν βγάζει. Και μου λέει, ούτε εμείς μπορούμε να σας βγάλουμε. Λέω, συγγνώμη, ένα λεπτό. Έρχομαι. Θέλω να βγάλω το εισιτήριό μου. Έχω τα λεφτάκια μου και θέλω να το πληρώσω. Ακριβώς. Και δεν παίρνει 20 άρικο. Δεν πρέπει, αφού εκεί δεν παίρνει, εσείς που κάθεστε εδώ δύο, να μου το χαλάσετε. Να μου το χαλάσετε να βγάλω εκεί ή να μου βγάλετε από εδώ εισιτήριο. Αν περάσω παράνομα μέσα, θα λοιπόν, με πιάσετε και θα μου κόψετε και μου λέει η κοπέλα,
Κύριε Πετρίδη, μου λέει: εμείς δεν βγάζουμε εδώ εισιτήρια. Μου λέει: παίρνει μόνο 5-10. Και εγώ λέω: που θέλω να το ξέρω, μπαίνω πρώτη φορά. Και εν πάση περιπτώσει και να το ξέρω, εγώ 20-άρικο. Τι θα κάνω, δηλαδή. Θα βγω έξω να χαλάσω. Λοιπόν, και πού να πάω να πω σε κάποιο χαλασέ μου για το μετρό. Και ο άλλος δεν υποχρεωμένος να σου χαλάσει. Και μου λέει: τι να σας πω, λέει, δεν πειράζει, μην μου πείτε τίποτα, θα περάσω έτσι. Αλλά αν λέω όμως κάποιος με σταματήσει. Ακριβώς. Εκτός του ότι θα γίνει και πανικός, θα πω ότι ήρθα σε εσάς. Και ότι δεν μου βγάλατε το εισιτήριο. Και μπορεί να πιάσει τι κάμερε κιόλα, έτσι μπορεί να το επιβεβαιώσει. Γιατί εγώ δεν είναι ότι πέρασα. Ναι. Ήρθα και σα λέω: πάρτε το 20 και βγάλετε μου. Και μάλιστα τσίπα, αν θέλετε, βγάλετε και του φίλου μου που πηγαίναμε μαζί, του Σπύρου του Μπιμπίλα, να μην μου δώσετε, ας πούμε, πολλά ψηλά. Να βγάλετε 2 και 2-4 εισιτήρια. Οι άλλοι είχαν αυτή την κάρτα που βγάλουν κτλ. Και να περάσουμε. Μου λέει: τι να σου πω, μου λέει: περάστε έτσι. Παιδιά, πέρασα έτσι. Κατέβηκα κανονικό το Σύνταγμα. Ξαναγύρισα έτσι. Κανένας. Το λέω και στην τηλεόραση και δεν με νοιάζει. Ναι. Πρώτη φορά μπήκα, πρώτη φορά πήγα. Εγώ κανονικότητα ήθελα να πληρώσω το εισιτήριό μου και δεν με βοηθήσανε ούτε να το πληρώσω, ούτε και στα εκδοτήρια, έστω να μου το χαλάσουν να το πληρώσω. Στην Αμερική δηλαδή, δεν πρέπει αυτό. Να κάνω, για πες μου. Στην Αμερική πρέπει δεν να πάω εγώ σε ένα περίπτερο, ενώ ήθελα να είμαι νομοταγής και σωστός, για να έχω μόνο 5 αυτό κτλ. Και αν ένας ξένος έχει πάνω του 20-άρικο, γιατί ο άνθρωπος αυτό έχει. Ή 50 ευρώ yeah. και θέλει να πάρει μία δεσμίδα στιγμή, δεν μπορεί να πάρει ούτε αυτός και τι να κάνει ο άνθρωπος. Δεν είδαμε που στις ειδήσεις έδειχναν ότι υπάλληλος είχε γράψει ότι δεν γνωρίζει αγγλικά στο Σύνταγμα. Όχι. Στο... Ναι. No English. No speak English. No speak English. Και τότε τι θα γίνει. Δηλαδή να σας πω ότι σαν χώρα είναι... θέλουμε να είμαστε μπροστά, ναι. θέλουμε να εξυπηρετούμαστε, ναι. θέλουμε όλοι οι πολίτες να είμαστε νομοταγείς, γιατί εγώ γενικά το έχω με αυτό. Αλέξανδρο, ποιοι να είναι πολύ να σωστός με τα όλα μου. Και αμέσως να πληρώσω και τα λοιπά. Και σου δίνει 20 ευρώ. Δεν σου έφερα και 1500 ευρώ για να. Δηλαδή, και ενώ είναι. Αν ήταν νύχτα και δεν ήταν κανένας, οκ. Okay. Όμως, όταν είναι δύο υπάλληλοι και κάθονται σε ολόκληρο τέτοιο με τζάμια γύρω-γύρω, συγγνώμη, αλλά κάτι πρέπει να κάνουν. Τι κάθονται εκεί πέρα. Απλά για να βλέπουν τον κόσμο που μπαινοβγαίνει. Είναι πολεμένοι. Και να τους λες όταν περάσει έτσι και να σου λέει υπάλληλος, κύριε Πετρίδη, περάστε, τι να σας κάνω. Δηλαδή τώρα δεν είναι απαράδεκτο. Αν εμένα όμως με γράψουνε φίλε, όμως μετά θα βρίσκεις τον πελάς που μου λες πέρασε. Ναι, γι' αυτό και το είπα τρεις φορές. Λέω, κοιτάξτε, εγώ περνάω με δική σας ευθύνη. Εγώ ήρθα και σας είπα να μου το χαλάσετε. Τι να σας κάνω, λέει, εγώ δεν μπορώ να δώσω. Ούτε να το χαλάσω, ούτε να δώσω εισιτήριο. Καλά, να λέω πρώτα. Πάντως να σας πω κάτι, ότι όταν χρησιμοποιούσα το μετρό, και τον ηλεκτρικό και το μπροαστιακό, γιατί μένω πάνω όταν πήγαινα στη σχολή, που έκανα μία διαδρομή καθημερινά. Έπαιρνε πάντα εισιτήριο. Μία μέρα λοιπόν που ήταν κλειστά τα τέτοια και εκτός λειτουργίας, δεν πήρα. Με σταματάνε πλακεντίας, στην ειδικής πλακεντίας για να πάρω το μετρό να φτάσω Αμπελόκηπους και μου λένε το εισιτήριο λέω ήταν κλειστά. Μου λέει δεν φταίμε εμείς, έπρεπε να είχα. Και ποιος θέλει, από πού να το είχα από το σπίτι μου. Είχα πληρώσει δεν έχω εκδοτήρια στο σπίτι είχα μου. Πληρώσει λάθος ήταν που είχες πληρώσει. Ναι. Λοιπόν. Πάμε να δούμε λοιπόν ναι. για τα ζωάκια μας τώρα. Γιατί τα σκυλάκια μας τρώνε γρασίδι. Γιατί πονάει η κυλίτσα τους, νομίζω, το πρώτο είναι που σκεφτόμαστε. Είναι δύο τύποι, αλλά θα σας πω κάτι. Ο σκύλος, να ξέρετε ότι είναι απόγονος του μεγάλου λύκου, ενός ευγενούς κυνηγού και επιβεβαιωμένου σαρκοφάγου ζώου. Αυτό θα ήθελα δηλαδή να το ξέρουμε γενικότερα από, για τα σκυλάκια μας. Επίσης, εμείς τα σκυλάκια μας δεν τα ταΐζουμε με την καλύτερη τροφή, με ξηρά τροφή, οτιδήποτε. Άρα δηλαδή δεν σημαίνει ότι καμιά φορά μπορεί να το πονάει η κυλίτσα του, που ο ένας τύπος, που δηλαδή ο ένας λόγος, είναι αυτός, πράγματι. Τι κάνουνε, τρώνε γρασίδι, γιατί, και τρώνε συνήθως, θα το καταλάβετε όταν τα πονάει η κυλίτσα τους, τρώνε το γρασίδι μεγάλες ποσότητες και πολύ γρήγορα, γιατί θέλουν να κάνουν μετό. Και φυλαράκια όμως τρώνε πράσινα. Ναι, θα σου πω, όταν τρώνε πολύ γρήγορα και μεγάλες ποσότητες λέμαργα, σημαίνει ότι πονάει η κυλίτσα τους και θέλουν να κάνουν μετό. Γι' αυτό το λόγο, δηλαδή θέλουν. Αν δείτε λοιπόν ότι συνεχίζει το σκυλάκι και τρώει έτσι μεγάλες ποσότητες και τρώει γρήγορα και τέτοια, αν δείτε ότι δεν έχει κάνει εμετό για τον αλφαβήτα λόγο, έτσι, καλύτερα είναι να το πάμε στον γιατρό, στον κτηνίατρο, για να μπορεί κάτι να το έχει πειράξει. Πάντως εμείς που έχουμε πάρα πολλές γλάστρες, η μπουλίτσα πάει και τρώει από μία συγκεκριμένη. Αλήθεια. Τραβάει φύλλα και το τρώει, ναι. Και τώρα που έχει καλοκαιριά. Θα σου εξηγήσω. Άρα η δουλίτσα, επειδή το κάνει συνέχεια, είναι ο άλλος ο λόγος και θα σου τον εξηγήσω. Ο άλλος ο λόγος είναι, παιδιά, όπως εμείς τρώμε τη σαλάτα μας στο φαγητό μας. Τρώνε και τα σκυλάκια, το έχουν σε εισαγωγικά σαν σαλάτα.
τρώνε την πρασινάδα τους. Μα, και δε, η μπουλίτσα δεν την τρώει, δεν το τρώει αυτό σιγά σιγά σιγά. Ναι, σιγά. Είναι αυτός ο λόγος. Δεν είναι ότι την πονάει η κυλίτσα της εκείνη την ώρα. Είναι ότι είναι η σαλάτα. Δηλαδή είναι... Απλά το χειμώνα δεν το κάνει τόσο έντονο. Τώρα που έχει καλοκαιριάσει και ανοίγουμε τα μπαλκόνια και αυτά, έχει μια συγκεκριμένη κλάση. Εντάξει, το χειμώνα κάτι, είναι και κλειστή πόρτα. Κάτι φύλλα τόσα. Πάει, κόβει λίγο. Μετά ξαναπάει, κόβει λίγο. Και σιγά το μασουλάει. Yeah. Το έχει σαν σαλάτα. Πάει και τρώει και το φαγητάκι. Παρατήρησε έτσι το. Θα πάει να τρώει φαγητάκι. Δεν τρώει. Ρε, αυτά που τη δίνεται εννοώ. Ναι. Γιατί τη δίνεται. Δεν τρώει το φαγητό τη. Και μετά πάει και τρώει τη σαλάτα. Ναι. Σε εισαγωγικά δηλαδή. Απλά να προσέχουμε λιγάκι εμείς που βγάζουμε έξω τα ζωάκια μας. Τα φυτά που αφήνουμε και τρώνε. Μην είναι κάποια κατοικημένη περιοχή που έχουν πετάξει λιπασμά, mm-hmm. που έχουν πετάξει φυτοφάρμακα. Επίσης διάβασα και για τις φόλες της αερομαχικής πνεόμενες και τα λοιπά, ναι. που μπορείς εκεί που πας και αφήνεις το ζώο σου και μυρίζει ναι. για να κάνει την ανάγκη του, όταν δεις και μυρίζει πολύ γλύψη, μπορεί αυτό να έχει αεριζόμενη φόλα και τα λοιπά με σπρέι. Οπωσδήποτε θα πρέπει να προσέχουμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ κακοί άνθρωποι. Πώς το κάνουν εμείς. Και δυστυχώς η Ελλάδα. Ναι. Και η μπουλίτσα μου είχε φάει φόλα και την είχα προλάβει, θυμάσαι. Ναι, ναι. Όπω, ναι. Απλά να προσέχουμε λιγάκι όταν βγάζουμε έξω τα ζωάκια μας για το γρασίδι. Δεν είπα να μην τα αφήνουμε να τρώνε, να τα αφήνουμε να τρώνε, αλλά να προσέχουμε λιγάκι. Πού τα αφήνουμε να τρώνε ναι, πρασινάδα, εννοεί. Γρασίδι. Πάντως γενικότερα πρέπει να σας πω και όλο αυτό με το ίντερνετ. Δεν ξέρω αν είναι μόδα, τραγική μόδα. Παιδιά, έχω... δηλαδή, κακοποίηση. Το βίντεο που σου έδειξα προχθές, το θυμάσαι. Αυτό με την κακοποίηση των ζώων. Παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Ειλικρινά, δηλαδή δεν πώς υπάρχει ανθρωπιά. Δηλαδή βλέπω κάποια βίντεο και καθώς οδηγώ και παιδιά μου γυρίζει το στομάχι μου, έχετε να κάνω με το... Και θέλω εκείνη την ώρα αυτόν ναι. να μπορούσα να τον να βρω πραγματικά, να σκοτώνω, να τον σκοτώσω. Ναι. Έβλεπα έναν τύπο που πιάνει το σκύλο και τον πέταγε στην άσφαλτο έτσι, παιδιά, και έλεγα το κάνει και κάποιος τον τραβάει. Ψυχή δεν υπάρχει. Εχθρός να είσαι, να σου έχει... Ναι. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Γιατί μπορείς να έχεις το τακός για να σκοτώσεις και να βάλεις φόλες. Με τι καρδιά το κάνεις. Έβλεπα έναν άλλον που είχαν μπει σε ένα αυτοκίνητο. Εγώ λίγο στην αρχή που ανοίγουν και αυτά και τα πατάω μπλοκ να μην μου ξανάρχονται από αυτούς μηνύματα. Ξέρεις τα που στην ενημέρωσή μου. Στην αρχή όσο προλάβω, γιατί δεν έχω δει κανένα βίντεο ολόκληρο. Ναι, και αυτό που σας ρώτησα τότε με τα παιδιά εκείνα, με τους στρατιωτικούς, με ο στρατό, ναι. σας ρώτησα τελικά το ζώο σώθηκε. Εσάς ρώτησα ευτυχώς. Ναι. Δεν μπορώ να τα δω. Που είχαν δέσει ένα σκυλί από το παράθυρο, από το καθρέφτη του αυτοκινήτου ναι, το και το αυτοκίνητο έτρεχε με ταχύτητα και το σκυλί ερνόταν. Επειδή στην αρχή μπορούσε, μετά απλά το σκυλί πήγαινε πως έρνησε ένα χαλί σε έναν δρόμο τεράστιο εθνικής οδού και τρέχανε με λιγιώδη και το σκυλί το... Και ρωτάω, πώς το κάνω. Υπάρχει ψυχή. Το κάνω γιατί απλά, εγώ κατσό. Θα ήθελα αυτή εκείνη την ώρα να χάσουν τη ζωή τους ναι, επιτόπου. Ναι, και εγώ, και εγώ. Επιτόπου όμως. Και να χαίρομαι από πάνω. Πάντως ναι. ότι είναι ένα σκυλί, είναι και ένα παιδί το ίδιο. Εγώ τσακώθηκα από όταν ήταν με τη γιαγιά στο χωριό, γιατί χτύπησαν το ρούλι. Είναι ένα δέσποτο σκυλί, αλλά η γειτονιά το έχει σε σκυλί της. Και το φροντίζουν, ακριβώς. Και ας τον είχα δείξει στην κάμερα, τον άσπρο. Και τον πάτησε μεθυσμένος και δεν σταμάτησε καν. Και κανένας από το χωριό δεν μίλησε. Και δεν λένε ότι το έκανε αυτό, ας πούμε. Κόντεψε να χάσει τη ζωή του. Και τώρα που είχα πάει για μια κηδεία, βλέπω το ρούλι κάτω. Και λέω γιατί έπαθε ο Ρούλης και τον πάτησε νέοι ένας. Και λέω γιατί δεν μου λες ποιος είναι, άμα ήταν παιδί θα είχατε την ίδια αντίδραση. Δεν ξέρω παιδιά, δηλαδή πραγματικά ο κόσμος έχει τρελαθεί, υπάρχει τόση κακία, υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα ψυχικό πολύ. Που κάποιοι έχουν. Δηλαδή αυτός τώρα που θανάτων που έκανε το σκυλί έτσι. Είναι τραγικό. Λόγο. Γιατί, γιατί δεν αυτό. Έχει καταρχάς τα κότσια να, τα κάνει, να το κάνει σε έναν άνθρωπο και το κάνει σε ένα πλασματάκι το οποίο δεν θα του ορμήσει. Είναι ένα πλασματάκι αθώο που δεν θα ανταποδώσει. Εκείνη τη στιγμή όμως το σκυλί πρέπει να γίνεται να που λέμε θετικά. Θετικά. Αλλά ναι. βλέπεις ότι δεν έχουν τέτοια. Δηλαδή το ζώο ήταν όσο μπόρεσε να δώσει να έχει σαν να υπομένει το μαρτύριο. Και πάλι όμως ρε Αλέξανδρε, πες ότι αυτός που το κάνει δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να τα βλέπει όλα αυτά. Τα βλέπουν. Και να αντιδράσει. Αφού δείχνουν πρόσωπα. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτός που τραβάει την κάμερα. Δηλαδή αυτοί που κυκλοφοράνε. Δηλαδή όχι, βλέπεις... Και αφού βγαίνουν π.χ. στο ίντερνετ και όλα αυτά. Δεν τους βρίσκουν. Ναι, δεν τους βρίσκουν. Θα μου πεις τα παιδιά αυτά εκεί τα βρίσκαν. Είναι στιγμή, οκ, τα βρήκαν. Αυτά και που βλέπω από το εξωτερικό. Όμως, Αλέξανδρε.
Στην Ελλάδα, παιδιά, τα περισσότερα τα βρίσκουν. Γιατί είναι το ζώο, το ίντερνετ, μια ιστοσελίδα που βάζει πάρα πολλά για κακοποιήσεις, για ζωάκια και αυτά. Και πάντα τους βρίσκουν. Και όποιος γνωρίζει, πάντα τους βρίσκουν. Σε εισαγωγικά, στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό, ναι, μεν τα βγάζουν έτσι. Υπάρχουν και φιλοζωικές, οτιδήποτε. Δεν ξέρω, παιδιά, δε. Μακριά. Δηλαδή, ειλικρινά, να σας πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι η ζωή είναι κάτι πάρα πολύ πολύτιμο. Συμφωνώ. Ακόμα και, πολύ ωραίο αυτό που είπες. Ακόμα και για το τελευταίο σκουπιδάκι το να ζήσει. Κατάλαβες, και για τα, και για τα ζωήθια που τα βλέπουμε και αυτό. Και για ένα μυρμηγκάκι, ακριβώς. Λοιπόν, αλλά θεωρώ ότι πραγματικά οι άνθρωποι που κάνουν τέτοια πράγματα σε κακό, σε μικρά παιδιά και σε ζωάκια, που τα βάζω στην κατηγορία ότι είναι απροστάτευτα και τα μεν και τα δε, θεωρώ ότι πρέπει με ένα μαγικό τρόπο, αν υπάρχει Θεός, να τους αφαιρεί τη ζωή εκείνη τη στιγμή. Με ένα μαγικό τρόπο, αυτό θα ήταν η ευχή μου, να τους αφαιρείται η ζωή με τον πιο βάναυσο τρόπο εκείνη τη στιγμή. Ναι. Αυτό είναι το δικό μου μήνυμα. Αν θυμάσαι, είχαμε πει και παλιότερα, που είχα έρευνα από το εξωτερικό, ότι οι μεγαλύτεροι εγκληματίες, μάλλον καλύτερα οι εγκληματίες γενικότερα, που όταν από την παιδική τους ηλικία έχουν κακοποιήσει ζωάκια, γιατί τους έχουν πάρει συνεντεύξεις σε όλους τους εγκληματίες που είναι μέσα σε όλου του κόσμου τις φυλακές, έχουν πάρει ιστορικό ή για το παρελθόν τους, έχουν κακοποιήσει ζωάκια για να φτάσουν στον άνθρωπο. Ναι. Δηλαδή, όλοι οι εγκληματίες, για να γίνεις δολοφόνος εισαγωγικά, δεν γίνεσαι ξαφνικά μια μέρα και λες, έλα να σου αφαιρέσω τη ζωή, ναι. Έχεις σκοτώσει μια υπεράσπιση στη ζωή. Έχει κάνει μια προπόνηση στην ουσία για αυτούς. Αλλά είναι και οι άλλοι άνθρωποι, Αλέξανδρε, που κάνουν τα ίδια τα σκυλιά επιθετικά. Και είναι λάθος, γιατί θρυνούμε, όπως έχουμε δει, και παιδιά και ανθρώπους. Απλά να πούμε ότι καλό θα είναι, αν δούμε μια τέτοια ενέργεια, οτιδήποτε, κάποιος να βάζει φόλα, κάποιος να κακοποιεί ένα ζωάκι. Να μην το πούμε και να το πούμε, να μην φοβηθούμε. Να μην φοβηθούμε. Έχουμε τους νόμους μας πλέον, η αστυνομία μας είναι υπέρ των ζώων. Μπορούμε δηλαδή να καταγγείλουμε. Και εμείς οι ίδιοι θα νιώσουμε και καλύτερα μόλις κάνουμε μια. Είναι μια καλή πράξη. Και ο Θεός και η γη όλα ανταποδίδουν. Κάνε το καλό και θα σου έρθει. Ωραία, άντε, ας πάμε τώρα να κάνω κι εγώ μια καλή πράξη, να σηκωθώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μου και οι τρεις. Εγώ πάντοτε, Γιάννη μου, όπως ξέρεις, και με καλή πράξη έχουμε και με καλή πράξη φεύγω. Πού πας τώρα, δηλαδή?